Λάθος απόκρουση. Δίνει την ευκαιρία σε τρεις παίχτες του Αποέλ να βγουν. Μπροστά είναι ο Πίντο. Πίντο το σούτι παρά στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα του Αποέλ από τον Χέλιο Πίντο. Στο 21ο λεπτό από το λάθος που έγινε, από τη λαθασμένη απόκρουση που έγινε από πλευράς Απόλλωνα. Είναι και το πρώτο τέρμα για τον Χέλιο Πίντο. Από τη λαθασμένη απόκρουση γίνουν τρεις παίχτες του Αποέλ μπροστά. Πίντο πάει και πλασάρει. Κατεβάζει μπροστά στον Φερνάντες, αυτός τον Μακρύδη. Μακρύδης για τον Μακλάη, ευκαιρία που δημιουργείται και τον γκολ. 2-0 για την ομάδα του Αποέλ. Το κοπέλι από την Κρήτη δίνει σαφέστατο προβάδισμα στους γηπεδούχους. Αξιοποιεί αυτή τη φορά την παλιά που δέχτηκε και ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη όμορφη ενέργεια των ποδοσφαιριστών του Αποέλ. Πέμπτο τέρμα. Αυτό είναι το πέμπτο τέρμα για τον Νίκο τον Μαχλά. Προηγείται στον πίνακα τον σκόρερ και για την ομάδα του και στο πρωτάθλημα. Ξανά και κόλ. Πέντε αγωνιστικές. Καλιάφα σε εκτελεί. Στην περιοχή βγαίνει ο Φιλιμόνοφ. Δεν μπορεί. Καινή εστία και γκολ. Τον γκολ λογικά από τον Πρασίνοβιτς ή από τον Κακογιάννη. Το Πρασίνοβιτς νομίζω δεν αγγίξε ο Κακογιάννης. Γίνεται το φάουλ εδώ. Δεν μπορεί ο Φιλιμόνοφ, το Πρασίνοβιτς. Πάρα θα περάσει και θα πάει. Ο Πάπου αποφεύγει και τον Πιλιμπάνη. Νέα παλιά στην περιοχή. Χαϊλή στην κεφαλιά. Βακουφτσής και τον γκολ. 2-0 η Ομόνια. Πολύ εύκολα, πολύ απλά. Εδώ η παλιά από τον Πάπ. Πρώτη κεφαλιά από τον Χαϊλή. Δεύτερη από τον Βακουφτσή. Με εξουδετερωμένο πλέον. Δέχεται τώρα την πάσα ο Κοζάλες. Κάνει και την παλιά στην περιοχή, ο Ράζιτς έρχεται από πίσω, γκολ! Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 83ο λεπτό. Με τον Βόσνιο το Ράζιτς. Εδώ ο Γκοζάλες, ο Μπάρτι δεν έκανε καλό υπολογισμό και από πίσω ο Ράζιτς με κεφαλιά πετυχαίνει το... Ευτελείται το φάουλ και μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ στο 32ο λεπτό από τον Ροντρίκες. Ο Ροντρίκες έφυγε τελικά όπως και ο Μασάδο. Ο Γκοντζάλες ανοίγει το σκορ στο 32ο λεπτό από στημένη φάση. Πάγκε μπάτσε έξω από την περιοχή. Η παγιά του κερδίζει ο Μπογιατζής. Να το πρώτο σουτ. Γκολ 1-0 για τον Εθνικό Άχνας. Μόλις το 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Πογιατζής ανοίγει το σκορ εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Η Μπαγιά που βγήκε στην περιοχή. Τελικός αποδέχτης, ο αρχηγός του Εθνικού. Από το ύψος της επανορθωτικής έπιασε ένα αριστερό. Έτμαρ είναι γρήγορος πάντα. Ο Έτμαρ συγκλίνει. Θα μπει στην περιοχή εντυπωσιακός. Εξαιρετικό γκολ. Χάρμα ιδέστε πραγματικά. Εντυπωσιακός ο Έτμαρ. Πήρε την μπάλα σχεδόν από τον χώρο του κέντρου. Άδειασε κυριολεκτικά την άμυνα του Εθνικού Άχνας, που σε αυτή την περίπτωση έμπαζε νερά από παντού. Πήγε στην περιοχή, πλάσαρε ιδανικά τον Αλβάρες. Τζούνιορ φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Γκολ! Το 2-1 για την ομάδα της Δόξας. Ήταν η εκτέλεση του κόρνερ από τον Τζούνιορ στην περιοχή. Πήδηξε πιο ψηλά ο Φρέντι Ιωάννη Ουέτα. Παβεντούρα και πάλι για τον Τικουμάνα. Ωραία μπαλιά στην περιοχή. Πέφτει ο Σόσιν, έρχεται όμως ο Πέλιτς. Με ρέο πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βέζερ. Η ανόρθωση ανοίγει το σκορ. 37ο λεπτό προς 38ο. Ωραία προσπάθεια από αριστερά του Ντουγκουμάνα μαζί με τον Πουαβεντούρα. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή εκεί που προσπάθησε ο Σόσιν. Βρέθηκε στο έδαφος, όμως πίσω ερχόταν ο Πέλιτς. Με προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.